Με την παρουσία περίπου 1000 φιλάθλων ξεκίνησε το παιχνίδι στο γήπεδο της Κοζάνης ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και την ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των τρικαλινών φιλάθλων που κέρδισαν τη μάχη της κερκίδας. Αναγνωριστικό παιχνίδι μέχρι στιγμής και από τις δύο ομάδες να ψάχνουν τρόπους να βρουν αξιώσεις στην αντεπίθεση, όπως τώρα γηπεδούχος ομάδα με τον Ματζάρη να εξαπολύει αυτό το σούτ την μπάλα πάνω από το ζόρι του δοκάρι του Τόλιο. Αντεπίθεση για τα Τρίκαλα με τον Ένοκ κάτω από βροχή. Υπάρχει ανατροπή, ο διαιτητής ο κ. Κατσακουγιάννης λέει παίζεται το παιχνίδι. Και πάλι αντεπίθεση για τα Τρίκαλα με τον Καλόγυρο που έχει χώρο μπροστά του. Πάσα για τον Ένοκ, τελευταία στιγμή θα διώξουν οι αμυντικοί. 25ο λεπτό στην αναμέτρηση, ο Ματζάρης που θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, ένα δυνατό σου την μπάλα και πάλι out. Πλησιάζουμε στο ημίωρο, η Κοζάνη βρίσκεται συνεχώς στην επίθεση με τον Ματζάρη, ο οποίος τα κάνει όλα μόνος του και αυτή τη φορά είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής. Κοζάνης, ένα δυνατό σουτ, το Τόλιος δεν θα φινιδιαστεί, θα μπλοκάρει την μπάλα. Κόρνερ για τους γηπεδούχους, ο Κλάζογλου την προβολή, μεγάλη στιγμή για την Κοζάνη, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, η Κοζάνη που φτάνει πολύ κοντά στο γκολ με τον Κλάζογλου. Πλησιάζουμε στο τέλος του ημιχρόνου, 43ο λεπτό και οι γηπεδούχοι βρίσκονται και πάλι στο προσκήνιο, προσπαθούν να βρουν διαδρόμους. Είναι ο Ματζάρης, ένα δυνατό σουτ και μια εντυπωσιακή επέμβαση του Τόλιου σε κόρνερ, κρατάει ανέπαφη την εστία του. Στην επανάληψη τα Τρίκαλα επιμένουν, μια κεφαλιά τώρα από τον Καλόγυρο, η μπάλα τελικά καταλήγει out. Τίποτα σπουδαίο μέχρι στιγμής, τώρα ένα corner για την Κοζάνη, η μπάλα περνά από όλους και καταλήγει τελικά out. Καλή στιγμή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Γρήγορη αντεπίθεση για τα Τρίκαλα, ο Μανουσάκης είναι αυτός που έχει την μπάλα στα πόδια του, επιτόπιες τρίπλες, είναι αδυνατό σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βούρα. Φάουλ για τα Τρίκαλα, συνωστισμός τώρα στην εστία του Βούρα. Οι Τρικαλινοί που ψάχνουν διαδρόμους να διασπάσουν την αμυντική γραμμή χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής στο σουτ άκαρπο. 65ο λεπτό, τα Τρίκαλα συνεχώς ανεβάζουν την απόδοσή τους. Ωραία ενέργεια και πάλι από τον Μανουσάκη. Παράλληλη σέντρα και ο Ένοκ χάνει ίσως την μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Καθώς τη σέντρα του Μανουσάκη, την παράλληλη σέντρα, εφηνιδιάστηκαν άπαντε στην αμυντική γραμμή της Κοζάνης και από εκεί και πέρα ο Ένοκ, ο οποίος ακολουθούσε τη φάση, δεν κατάφερε να την στείλει στα δίχτυα και έτσι το 0-0 παραμένει. Τα λεπτά κυλούν, τα Τρίκαλα μπορεί να έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους, αλλά δεν φτάνουν με αξιώσει την αιστεία του Βούρα, όπως τώρα σε αυτό το σουτ. Καμία ανησυχία για τον τερματοφύλακα της Κοζάνης. Και πάλι Τρικαλινοί στο προσκήνιο. Το 1-2 από τους παίκτες του Τρικάλου είναι ένα μακρινό σουτ χωρίς επιτυχία, η μπάλα out. Και πάλι Τρικαλινοί στο προσκήνιο με τον Γκαρόζη. Ωραία παλιά στον Ένοκ, είναι μόνος του πλασάρι, η μπάλα στα δίχτυα. Ο επόπτης γραμμών, ο βοηθός διαιτητή, αν θέλετε ο διαιτητής, ο κ. Κατσικογιάννης έχει αντίθετη άποψη. Υπάρχει offside στην συγκεκριμένη φάση. Νομίζω όμως ότι είναι καθαρή. Ο Γκαρόζη στέλνει την μπάλα, μια κάθετη παλιά. Ο Ένοκ φεύγει πίσω από τους αμυντικούς. Από εκεί και πέρα βρίσκει τον τρόπο, πλασάρι τον τερματοφύλακα της Κοζάνης. Αλλά το γκολ δεν θα μετρήσει ως offside σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή.